Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα, δεν κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απλά για κάποιες αστοχίες ή κάποιες παραλήψεις. Χωρίς υπερβολή, η κυβέρνηση για μας είναι ο αυτουργός. Σε ένα κατασυρώει έγκλημα σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, της λαϊκής περιουσίας και απειλής της ανθρώπινης ζωής. Αυτή η κατηγορία, βέβαια, βαραίνει διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις. Εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟ, ΚΙΝΑΛ, όλες τις κυβερνήσεις. Καμία συγγνώμη Πρωθυπουργού και καμία ελάχιστη συνένεση συνεννόησης με τη Νέα Δημοκρατία, όπως ζητάει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν σβήνει τις εγκληματικές ευθύνες όλων σας. Οι ευθύνες δεν παραγράφονται και από αυτή την άποψη είστε όλοι στο κάδρο για το διαχρονικό έγκλημα σε βάρος του λαού. Η βάση της συνένεσης, της συνεννόησης, όπως αρέσκεστε να λέτε, την οποία επιδιώκετε, είναι ένα υπαρκτό ζήτημα. Απόδειξη ότι στο νέο ανασχηματισμό επιχειρήθηκε να εκφραστεί με τη συμμετοχή στην κυβέρνηση του κυρίου Αποστολάκη, του πρώην Υπουργού Άμυνας, επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος βέβαια αρνήθηκε. Τα ερωτηματικά βέβαια παραμένουν, είναι αρκετά. Σε κάθε περίπτωση όμως, η όλη υπόθεση, ανεξάρτητα από τους όποιους επικοινωνιακούς χειρισμούς και τις εκατέρωθε κατηγορίες, κατέδειξε την κοινή στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και την ευκολία που ένα πολιτικό πρόσωπο μπορεί να αξιοποιηθεί από δύο κόμματα. Και η συνένεση αυτή αφορά κυρίως τη συμφωνία σας στη στρατηγική της πράσινης ανάπτυξης, της πράσινης μετάβασης για τα 32 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης που θα τα φορτωθεί ο λαός στις πλάτες του με ένα νέο υπερμνημόνιο. Κονδύλια βέβαια που δεν θα πάνε ούτε για τον αντιπυρικό και αντιπλημμυρικό αντισεισμικό σχεδιασμό, ούτε για τη θωράκιση των περιοχών και των πληγέντων, ούτε για νέες ΜΕΘ, νοσοκομεία, προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, ούτε για σχολεία, για αίθουσες, για καθηγητές, ούτε για να ενισχυθούν τα εισοδήματα των αυτοαπασχολούμενων, των φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων, για τους μισθούς και τις συντάξεις. Θα πάνε συστημένα, δανεικά και αγύριστα για να εγγυηθούν τις νέες πράσινες και ψηφιακές business των επιχειρηματικών ομίλων, μετατρέποντας την κλιματική αλλαγή σε ευκαιρία. Και από αυτή την άποψη η πλειοδοσία ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ για το ποια καταστροφή ήταν μεγαλύτερη, αν ήταν η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι ή οι φετινές πυρκαγιές στην Εύβοια και στην Αττική, είναι πραγματικά πρόκληση για τους χιλιάδες πυρόπληκτους των τελευταίων ετών που θρυνούν απώλειες δικών τους ανθρώπων, καμένα σπίτια και περιουσίες. Είναι το μελανό αποτύπωμα της χρόνιας εγκληματικής αδιαφορίας, της ανυπαρξίας ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας. Και αυτό, επαναλαμβάνουμε, βαραίνει εξίσου τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ. Από το 1998 έως και σήμερα είχαμε πάνω από 6 εκατομμύρια στρέμματα καμένου δασικού πλούτου και 227 νεκρούς. Να μην θυμίσουμε τι αντιστοιχεί στη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, τι αντιστοιχεί στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, στο ΣΥΡΙΖΑ, φέτος περίπου 1.300.000 στρέμματα γης. Από το 1995 μέχρι σήμερα όλοι οι νόμοι όλων σας και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ απέτυχαν να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα προβλήματα πολιτικής προστασίας, αδιαφορώντας προκλητικά για την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον. Και ξέρετε γιατί? Όχι γιατί είστε ανίκανοι όπως σας καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί όλες οι νομοθετικές παρεμβάσεις, παρόλο που τις εμφανίζεται ως καινοτόμες, είχαν ως βάση και έχουν ως βάση την καταστολή και τη διαχείριση της καταστροφής που κοστίζει λιγότερο και όχι την πρόληψη. Η ανθρώπινη ζωή και το φυσικό περιβάλλον μπαίνουν στο ζύγι κόστους ωφέλους για το κεφάλαιο, όπως άλλωστε αποδείχτηκε και με την πανδημία. Την άρνηση της κυβέρνησης να πάρει ουσιαστικά μέτρα θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτός είναι ο πυρήνας της πολιτικής που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των δασών, του περιβάλλοντος, της πολιτικής προστασίας και της αξιοποίησής της ως μέσο ανάπτυξης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.
Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους όχι απλά είναι ανεπαρκοί, απέχουν όμως παρασάγκας από το μέγεθος της καταστροφής και τις συνέπειες που υπέστησαν προκειμένου να ορθοποδήσουν σε αυτή τη δύσκολη φάση και με δεδομένο ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα πολλοί από αυτούς δεν πρόκειται να έχουν εισόδημα ενώ αρκετοί από αυτούς έμειναν άστεγοι. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που συζητάμε είναι σκέτη κοροϊδία και πρόκληση για τον λαό. Δικαιολογημένα αντιδρά. Για τους πληγέντες τίποτα λιγότερο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από τη γρήγορη, άμεση και καθολική 100% αποζημίωση για όλους τους πυρόπληκτους, για όλα και χωρίς κανένα εμπόδιο, με πλήρη διαγραφή χρεών προς το δημόσιο, στις τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, συνολικά μόνιμα και επαρκή μέτρα εξασφάλισης μόνιμης δουλειάς με μισθό και δικαιώματα για τους ρετσινάδες, εισοδήματος σε αγρότες αυτοαπασχολούμενους, σε όλους τους εργαζόμενους σε κάθε πληγήσα περιοχή. Αντίθετα, η ταχύ αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, όπως αναφέρεται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, και αυτό τελικά είναι που σας ενδιαφέρει, θα έχει τη σφραγίδα των επενδυτών, με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση οικοσυστημάτων, με γνώμονα πάντα την πράσινη ανάπτυξη, δηλαδή τις πράσινες business των μεγάλων ομίλων. Σας υπενθυμίζω το νόμο 4662 του 20 για την πολιτική προστασία. Και τότε, όπως και σε κάθε παρόμοια νομοθετική πρωτοβουλία, το ΚΚΕ προειδοποιούσε ότι ο προσανατολισμός στην καταστολή, στη διαχείριση της καταστροφής και όχι στην πρόληψη, θα είναι καταστροφικός. Εσείς τον χαβά σας. Θα είναι ολέθριες οι συνέπειες της συνεχώς μειούμενης χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για μελέτες, απαιτούμενα έργα και υποδομές, για επαρκή αντιπυρική, αντιπλημμυρική και αντισεισμική προστασία. Και πάλι εσείς στον χαβά σας. Αποδυναμώθηκαν περαιτέρω οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία, οι αρμόδιες υπηρεσίες δήμων και περιφερειών σε προσωπικό, μέσα, εξοπλισμό, άλλες υποδομές. Όλα στη λογική του κόστους ωφέλους. Αυτός ο νόμος του 20 για το σχέδιο πρόληψης καταστροφών αναφέρει επί λέξη ότι λαμβάνει, λέει, υπόψη τους πόρους, δηλαδή το κόστος, το οποίο συναρτάται με τις υπόλοιπες πολιτικές του κράτους. Ποιες είναι αυτές οι πολιτικές? Είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη, για την οποία φυσικά όλοι υποκλίνεστε. Ρυθμίσεις που καταλήγουν με μαθηματική ακρίβεια στην ιδιωτικοποίηση της πολιτικής προστασίας και της πρόληψης, με άμεση σύνδεση, όπως προβλέπεται στο νόμο, της επίσημης κρατικής δομής με ιδιωτικούς φορείς, με την κατασκευή υποδομών πυρασφάλειας με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με την αντισταθμιστική παροχή υπηρεσιών και τη διάθεση προσωπικού και μέσων, με την μολογιακή χρονοχρέωση για κάθε ώρα χρήσης σε επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν την εκμετάλλευση αεροδρομίων, αυτοκινητοδρόμων, λιμανιών, δικτύων, ειδικών εγκαταστάσεων και μάλιστα με καταβολή ανταλλάγματος ή παροχή σε είδος. Είναι χαρακτηριστικό το άρθρο 6 του παρόντος νόμου περί επιχειρηματικών ομίλων αναδόχων, όπου το ίδιο το πρόγραμμα αναδασώσεων που λειτουργεί ως εργαλείο κερδοφορίας με τις αναδασώσεις ή τμήματά τους να δίνονται μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με μελέτες και έργα, όχι μέσω της δασικής υπηρεσίας αλλά διαφόρων ευαγών ιδρυμάτων. Ως ανάδοχοι αποκατάστασης μπορούν να ορίζονται νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, ανεξαρτήτως αν έχουν κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα αναφέρει. Πρόκειται δηλαδή για μέτρα που ήδη είχαν νομοθετηθεί από προηγούμενα χρόνια και εξειδικεύονται σήμερα με την παρούσα πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Έλειπε δηλαδή η αφορμή. Οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες λοιπόν δεν είναι το αποτέλεσμα κάποιας απροσεξίας, ούτε θεϊκή τιμωρία. Είναι τα επιτεύγματα της καπιταλιστικής οικονομίας και της εμπορευματοποίησης των πάντων σε όφελος των μεγάλων συμφερόντων. Και όταν το έγκλημα είναι επαναλαμβανόμενο, αυτό δεν είναι απλή σύμπτωση. Δεν δικαιολογούνταν τέτοιας έκτασης καταστροφή. Θα μπορούσε να είχε αποτραπεί αυτή η καταστροφή αν υπήρχαν τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και όχι να αφήνεται το λαό στο έλεος των φαινομένων αυτών. Επειδή βέβαια δεν ζούμε στην προϊστορία,
ούτε την περίοδο βέβαια που οι άνθρωποι κατοικούσαν σε πρόχειρες αχυρένιες, καλύβες. Θα πρέπει να σταματήσετε να συμπεριφέρεστε στο λαό σαν να απευθύνεστε σε ηθαγενείς. Ο λαός δεν είναι ούτε μοιραίος ούτε άβουλος. Αντιλαμβάνεται ότι ο αντίπαλός του δεν είναι το κλίμα και ο καιρός. Κατά συνέπεια μπορεί να κατανοήσει ότι πραγματικός του αντίπαλος είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός που μας εμποδίζει να ζήσουμε όπως μας αξίζει. Ο άνθρωπος λοιπόν σήμερα με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, με την τεχνολογία που διαθέτει, μπορεί να δαμάσει σε μεγάλο βαθμό τη φύση. Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, όχι να την καταστρέψει, αλλά να την αξιοποιήσει, να την κάνει σύμμαχο για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, για την ανάπτυξη και την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Για το λαό είναι μονόδρομος. Η επιλογή ενός ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης, που δεν θα υπηρετεί το κέρδος, αλλά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Απλά απαιτεί άλλη εξουσία, λαϊκή με κεντρικό σχεδιασμό και κοινωνικό έλεγχο. Σε αυτό το δρόμο, μαζί με το λαό, μπορεί να βαδίσει, βαδίζει, γιατί μόνο ο ίδιος ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Ευχαριστώ.